την άμεση ανάκληση της απόφασης του ΕΟΠΗ από τις αρχές Αυγούστου, σύμφωνα με την οποία γίνονται δραστικές περικοπές στην αποζημίωση των αναλώσιμων που χρησιμοποιούν υπάσχοντες από σαχαρώδη διαβήτη και αφορούν στη μέτρηση του σακχάρου, αλλά και στη χορήγηση ινσουλίνης, ζητούν οι διαβητικοί μέσω των ενώσεων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας τους. Η απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 8 Αυγούστου, όπως εξήγησε ο Σπύρος Αθανασίου, είναι ανετιολόγητη. Ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα στις συζητήσεις που γινόταν δεν είχε καν διαρρεύσει κάτι ανάλογο, έστω ως ενδεχόμενο. Η απόφαση αναφέρει πως για τους αισθητήρες τελευταίας τεχνολογίας και τις αντλίες προβλέπεται μείωση που φτάνει περίπου τα 130 ευρώ μηνιαίως, αφού η αποζημίωση από 45 ευρώ ανά αισθητήρα πέφτει στα 20 ευρώ. Για να λειτουργήσει μια σύγχρονη αντλία, ο ασθενής χρειάζεται 5 αισθητήρες μηνιαίως. Πρακτικά αυτό σημαίνει, όπως εξήγησε, ότι οι διαβητικοί θα πρέπει ή να πληρώσουν από την τσέπη τους το υπόλοιπο του κόστους ή να προτιμήσουν παλαιότερης τεχνολογίας αναλώσιμα για τα οποία υπάρχει μεν μηδενική συμμετοχή, αλλά δεν είναι το ίδιο αξιόπιστα. Βγαίνει ένα ΦΕΚ, το οποίο στην ουσία εξομοιώνει όλες τις τεχνολογίες σαν αναμνημεία με τις τιμές των ταινιών. Πράγμα που είναι απογορευτικό γενικότερα να μπορούν να κυκλοφορήσουν οι καινούργιες τεχνολογίες. Συγκεκριμένα για αισθητήρες γλυκόζης, mm-hmm. με ένα CGM, που είναι συνεχής καταγραφή γλυκόζης, τα οποία συνεργάζονται και με αντλίες ινσουλίνης και κάνουν αυτοματοποιημένο σύστημα, αποτρέπουν υπογλυκαιμίες, αποτρέπουν υπεργλυκαιμίες, έχουν μια εικόνα 24 ώρου πώς είναι το ζάχαρο, ώστε mm-hmm. να μπορεί κάποιος να το ρυθμίσει. Κάποια που τα αποζημιώναν έτσι κι αλλιώς μέχρι τώρα άρχισαν στη μισή τιμή. Χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος, χωρίς να υπάρχει τρόπος να δούμε γιατί έγινε αυτό, γιατί σε όλο τον κόσμο υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή που αποζημιώνονται. Με αποτέλεσμα οι εταιρείες δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα. Οι περισσότερες εταιρείες αυτή τη στιγμή καλύπτουν με τους ασθενείς που έχουν ως τώρα και τους εξυπηρετούν. Αλλά με ένα μέλλον αβέβαιο, γιατί σου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να εισάγω στην Ελλάδα ένα προϊόν το οποίο κοστίζει περισσότερο σε μένα, σαν εισαγωγέα, από ό,τι αποζημιώνει ο ΕΟΠΗ. Αυτό δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα φυσικά. Mm-hmm. Παλεύουμε εδώ και πολύ καιρό. Και πριν βγει το ΦΕΚ και τώρα που έχει βγει το ΦΕΚ, να εξηγήσουμε ότι όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει έτσι τυχαία. Δεν μπορεί να εξομοιώνονται όλες οι τεχνολογίες με μία τιμή. Θα πρέπει κάθε τεχνολογία να μελετάτε, να καθορίζει τι κάνει κάθε μία και να δοθεί το αντίστοιχο αποζημίωση. Και φυσικά πάντα με το τι ισχύει και στον υπόλοιπο κόσμο, έτσι, στην Ευρώπη την υπόλοιπη. Συνήθως μέχρι τώρα αυτό γινότανε. Η Ελλάδα έπαιρνε τις χαμηλότερες τιμές της Ευρώπης συνήθως και αποζημίωνε σύμφωνα με αυτές. Ξαφνικά έδωσε μια τιμή η οποία είναι η μισή από ό,τι δίνει η χαμηλότερη τιμή της Ευρώπης. Μάλιστα. Επομένως, αν υποθέσουμε ότι κάποιος θέλει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί και βρει τα αναλώσιμα, εφόσον υπάρχουν δηλαδή, θα πρέπει να βάλει το υπόλοιπο από την τσέπη του. Ναι, για την ώρα η κατάσταση είναι παγωμένη. Δηλαδή οι εταιρείες είπαν ότι για λίγο διάστημα θα καλύψουμε τους πελάτες μας, εμείς τους ασθενείς μας, γιατί οι πελάτες μας έχουν έτσι κι αλλιώς. Ναι, αλλά με μειωμένη κάλυψη από το κράτος, έτσι. Με μειωμένη κάλυψη, mm-hmm. ακριβώς. Μέχρι να ξεκαθαρίσει, να δούμε αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στο ΦΕΚ ή όχι. Ναι. Και μετά από εκεί και πέρα είναι θέμα κάθε εταιρεία. Αν η εταιρεία αποφασίσει, η μητρική εταιρεία, ότι εγώ στην Ελλάδα δεν μπορώ να συνεχίσω καθόλου, ούτε ιδιωτικά να το αγοράζει κάποιο, μπορεί και να φύγει. Ή θα παραμείνει και θα το αγοράζει κάποιο ιδιωτικά. Αλλά μιλάμε για ένα κόστος περίπου 250 με 300 ευρώ το μήνα. Δεν είναι με ένα μικρό κόστος. Ναι. Μάλιστα. Πώς σκέφτεστε και πώς σκέφτεστε να αντιδράσετε? Νομίζω ότι σήμερα είναι προγραμματισμένη και μια κινητοποίηση στην Αθήνα. Έχουν γίνει πολλές αντιδράσεις γενικότερα από διάφορες ομάδες. Η Ομοσπονδία μας, γιατί είμαι και στην Ομοσπονδία μέλος, επίσημα έχει ήδη στείλει επιστολές και υπομνήματα σε όλους τους αρμόδιους. Έχει ήδη επικοινωνήσει και τηλεφωνικά με όλους τους αρμόδιους. Υπάρχει ένα ζήτημα αφοβίας στον κόσμο αυτή τη στιγμή που θα μαζευτεί και στο Υπουργείο και καλά θα κάνει ο κόσμος, θα μαζευτεί. Στα social media, όσοι ασχολούνται με τα κομμάτια διαβήτη, θα δουν ότι υπάρχει μια κινητοποίηση, μια αναστάτωση γενικότερη. Εμείς, σαν Ομοσπονδία, η επίσημη κίνησή μας είναι να πάμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό με εξηγήσεις ακριβώς τι συμβαίνει. Ότι κάθε τεχνολογία τι κάνει και πώς είναι.